Τελείως επικίνδυνες εικόνες στα δύο ειδικά σχολεία Γυμνασίου και Λυκείου Ηρακλείου στον Άι Γιάννη Χωστό, όπου υπήρξε κατολίσθηση υπρανούς μετά από διαρροή νερού, περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους μαθητές στην περίπτωση που το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο συνέβαινε την ώρα λειτουργίας των σχολείων, στα οποία στεγάζονται 200 μαθητές. Να είχαμε θύματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι. Είμαστε πολύ τυχεροί που έγινε. Που έγινε σε αυτό το χρονικό σημείο που έγινε. Να πούμε ότι υπήρξε μια κατολίσθηση, μια μικρή κατολίσθηση στο εργοτάξιο που γίνεται το έργο για την διαπλάτηση του δρόμου που βρίσκεται στον Άι Γιάννη το Χωστό. Βρεθήκαμε εδώ σαν αντιδήμαρχος υπηρεσίας, εγώ και ο κύριος Ιρηγονάκης, αντιπεριφερειάρχης από την πρώτη στιγμή. Είδαμε ότι υπήρχε κάποια διαρροή, κάποια βρύση πιθανόν ανοιχτή. Είχαμε μια μικρή κατολίσθηση στο έργο το οποίο εκτελείται, που με μια πρώτη ματιά, αλλά και αυτά τα οποία με την πρώτη ματιά των μηχανικών λέει ότι δεν εγκυμονεί κινδύνους για το σχολικό συγκρότημα. Είναι σε μια απόσταση ασφαλείας. Η κατολίσθηση προέκυψε λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε μια διαρροή νερού. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στις διοικήσεις των σχολείων. Κλιμάκια τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου βρέθηκαν στο επίμαχο σημείο, ενώ αύριο ο Δήμαρχος συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στη Λότζια, ενώ θα προηγηθεί η αυτοψία του Αλέξη Καλοκαιρινού μαζί με μηχανικούς του Δήμου. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι αυτό που βλέπετε κι εσείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, επειδή είναι δύο ειδικά σχολεία με παιδιά με ιδιαιτερότητες, με πολλές ανάγκες, είναι σημαντικό να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές την ανάγκη για δημιουργία ενός άλλου σχολείου. Εδώ πέρα είναι ο χώρος όπου το χρησιμοποιούμε σαν εργαστήριο που κάνουν μάθημα οι μαθητές του σχολείου. Και όπως βλέπετε, από την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει καθόλου χώρος αυτός. Σύμφωνα με τον Νίκο Συρηγονάκη, η κατολίσθηση δεν φαίνεται να εγκυμονεί κινδύνους για τα δύο πολύπαθα σχολικά συγκροτήματα, ενώ ο χώρος αποκλειστεί. Την ερχόμενη Τρίτη αποφασίσαμε εδώ να έρθουν οι μηχανικοί, να έρθουν οι γεωλόγοι, να κάνουν μια αυτοψία για να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του σχολείου. Περιμένουμε τις γνώμες των ειδικών, ταρτή ειδικός γεωλόγος και η μηχανική του Δήμου για να δούμε πώς θα υπάρξει συνέχεια. Για λόγους ασφαλείας, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη, καθώς μηχανικοί και γεωλόγοι θα προχωρήσουν σε αυτοψία προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, όπου να σημειωθεί ότι εκτελείται από την περιφέρεια Κρήτης έργο αντιστήριξης.